τραυματίστηκαν επιστήμονα από τη Νέα Δημοκρατία. Υπογράμμισε την ανάγκη δραστικής μείωσης των επιτοκίων και του πληθωρισμού και της εγγύησης του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων και στάθηκε στην ανάγκη αναβάθμισης των αγροτικών συνεταιρισμών, μιλώντας για τη δημιουργία παραγωγικών συμβουλίων κατά προϊόν και ενός συστήματος στήριξης των αγροτικών προϊόντων. Ο κύριος Γεννηματάς κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για διασπάσεις των χρημάτων του ελληνικού λαού, υπέρβαση του ελλείμματος που έφτασε, όπως είπε, το 1,33% και ξεπούλημα των εθνικών επιχειρήσεων. Κατέληξε ότι το ισχυρότερο όπλο μας για τα μεγάλα εθνικά θέματα είναι η ισχυροποίηση της εθνικής οικονομίας. Ο κύριος Γεννηματάς, αναλύοντας τους βασικούς στόχους της εθνικής στρατηγικής, τόνισε την ανάγκη εθνικής συνεννόησης και αποκατάστασης της εθνικής ομοψυχίας, που όπως είπε τραυματίστηκαν επικίνδυνα από τη Νέα Δημοκρατία. Υπογράμμισε την ανάγκη δραστικής μείωσης των επιτοκίων και του πληθωρισμού και της εγγύησης του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων και στάθηκε στην ανάγκη αναβάθμισης των αγροτικών συνεταιρισμών, μιλώντας για τη δημιουργία παραγωγικών συμβουλίων κατά προϊόν και ενός συστήματος στήριξης των αγροτικών προϊόντων. Ο κύριος Γεννηματάς κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για διασπάσεις των χρημάτων του ελληνικού λαού, υπέρβαση του ελλείμματος που έφτασε, όπως είπε, το 1,33% και ξεπούλημα των εθνικών επιχειρήσεων. Κατέληξε ότι το ισχυρότερο όπλο μας για τα μεγάλα εθνικά θέματα είναι η ισχυροποίηση της εθνικής οικονομίας.